Κύριε Κραουνάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλοτάξιδος ο Άλαν, αλλά και η Καραμέλα. Τα καινούργια αυτά τραγούδια, μόλις ακούσαμε τον Άλαν, για τον οποίο θέλω να μιλήσουμε. Καταρχήν, να με λες στα μάτια, να σε λέω Μαρία, όπως λέμε την, μεταξύ μας, εκτός αέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να δώσω ένα μεγάλο φιλί. Χωρίς μάσκα και χωρίς αντισηπτικό στη Θεσσαλονίκη μου. Έχεις και από αυτήν μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά, η οποία ξέρεις πολύ καλά ότι σε περιμένει. Που τόσο, τέλος πάντων, κάθε φορά μου δίνει τόση χαρά. Κοίτα, ο Άλαν είναι ο αόρατος φίλος όλων μας. Όλοι έχουμε έναν αόρατο φίλο. Όλοι έχουμε ένα αγαπημένο πνεύμα στο οποίο μιλάμε. Άλλων είναι συγγενείς. Εγώ τον ανακάλυψα. Και του έφτιαξα αυτό το τρυφερό, το τόσο τρυφερό τραγούδι, για να τα ακούει και να χαίρεται. Πιστεύω ότι είναι καιρός να φτιάξουμε τα καινούργια μας παραμύθια. Τα έχουμε ανάγκη. Χρειαζόμαστε τρυφερότητα για την επόμενη μέρα και μαχητικότητα για την καθημερινότητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μαζί με την τρυφερότητα έχω οργανώσει μέσα στο δίνω αυτό που έμεινα πειθαρχημένος στο σπίτι μου, καταρχήν έχω οργανώσει τη σαφή μου στάση στην πραγματικότητα που με ενοχλεί. Και επειδή πειθαρχήσαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε υπάκουοι σε οποιαδήποτε διαταγή. Ναι. Πειθαρχήσαμε, δηλαδή, κάτσε λίγο να τα πάρουμε τη σειρά στα μάτια. Εσύ έμεινες πειθαρχημένος και έμεινες μέσα στο σπίτι, έχοντας συνείδηση ότι πρέπει να κάνεις αυτό που λέγεται ατομική ευθύνη απέναντι στο γενικό σύνολο. Μαρία μου, συγχάθηκα. Τους όρους ατομική ευθύνη, κανονικότητα, πρωτόγνωρο, και όλες αυτές τις αδυσόπιτες αηδίες που καθημερινά παρέχει στο λαό μας η τηλεόραση και τα μίντια, με τρόπο ανελέητο, τρομερά επαναλαμβανόμενο, χωρίς ίχνος ευαισθησίας και κουραστικό. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι το λένε όλοι στα μάτια, δηλαδή το λέει και ο κόσμος. Δεν θα το λέει ο κόσμος, γιατί εμείς τι είμαστε, Μαρία μου? Δεν είμαστε κόσμος. Παραδείγματος χάρη, βγήκαν τα παιδιά στις πλατείες, εντάξει. Βάλε, έχει ένα εκπληκτικό μια εκπληκτική ανάρτηση ο Κώστας ο Παπαϊωάννου από το Αντίφωνο σήμερα στη Λάιφο, που λέει τι θα έπρεπε να κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση αν ήθελε να να ελέγξει τη φάση αυτή με τα παιδιά στις πλατείες. Και είναι καταπληκτικά αυτά που προτείνει. Δηλαδή πέφτουμε ξαφνικά στο ξύλο, αμολάμε τα ΜΑΤ. Βάλε 4 περίπτερα, βάλε μια περιφρούρηση, βάλε 2 ωραία περίπτερα από τόσες ΜΚΟ υπάρχουν για το περιβάλλον κτλ. Να ενημερώνουν τους πιτσιρικάδες με τρυφερότητα, έλεος. Ξεμαντρώσαμε τον κόσμο μετά από 2 μήνες που ήταν κλεισμένος πειθαρχημένα στο σπίτι. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά δεν ήταν σε ομάδες κινδύνου. Βγήκαν έξω να πιούνε μια μπύρα. Βάλε ένα σήμα να μπορέσεις να μαζέψεις. Είναι λογικό. Ξεμπουκάρανε. Στην ηλικία αυτή όλοι θα παρακούγαμε, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως από αυτές τις ηλικίες ξεκινάνε οι επαναστάσεις. Μανούλα μου γλυκιά, να μολάμε τα ΜΑΤ. Ναι, αλλά 2 λεπτά. Υπάρχει ένας τρόπος. Ναι. Μα υπάρχει ένας τρόπος όταν μια πολιτεία θέλει
να περιφρουρήσει ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του. Θέλει να περιφρουρήσει ένα σύστημα ελευθερίας το οποίο δεν είναι απόλυτη, οργανώνεται. Εμείς συνηθίσαμε, μου είναι συμπαθέστατος ο Χαρδαλιάς και έχω και πάρα πολύ σοβαρή, ωραία προσωπική σχέση με το παιδί αυτό, από τότε που ήταν δήμαρχος Βύρωνα, και το οφείλουμε και πάρα πολλά οι καλλιτέχνες, γιατί είναι ο υπεύθυνος που έφτιαξε αυτό το υπέροχο θέατρο Βρέχων, στο οποίο για πάρα πολλά χρόνια η τέχνη έβρισκε απάγκιο. Δεν γίνεται να κουνάμε μόνο το δάχτυλο, παιδιά. Πρέπει να έχουμε και μία σοβαρότητα στο πώς αντιμετωπίζουμε μια τέτοια συνθήκη. Δίνεις ένα ελαφρυντικό? Όχι, δεν δίνω κανένα ελαφρυντικό στη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι τσίρκο. Παρότι παραδέχονται παγκοσμίως τους χειρισμούς... Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα υπέσω στην... Όχι, για να καταλάβω. Δεν θα υποπέσω στο παγκοσμίως που προβάλλουν τα κυβερνητικά μέσα. Και τα λέω με τρομερό θάρρος και με το χέρι στην καρδιά, και να αφήσουν τα καμώματα και τις δολοφονίες χαρακτήρων, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μία... πώς το λένε... Τιτάτο. Ένα τιτάτο en vogue, να το πω έτσι. Ότι όποιος διαφωνεί είναι ή Σιριζέος ή Κουκουέ ή Αναρχοαυτόνομος ή Βλάξ ή οτιδήποτε άλλο. Όποτε έχω βάλει τις φωνές, από πίσω υπάρχει ένα δίκαιο που καταπατείται. Έχεις μετανιώσει ποτέ που έχεις αυτό το θάρρος της γνώμης σου? Σε παρακολουθώ όσο μπορώ περισσότερο, αυτά που αναρτάς, αυτά που λες, αυτά που δηλώνεις. Το είπα και στην εισαγωγή, αδιαφυσβήτητα εκτιμώ απεριόριστα αυτό το θάρρος της γνώμης που έχεις, που λείπει πια στις μέρες μας, που είναι όλοι λίγο πολύ ίξεις αφήξεις, μπορούν να αλλάζουν, να πηγαίνουν, να έρχονται, γενικώς όπου φυσάει ο άνεμος. Έχεις μετανιώσει κάποιες φορές, όχι επειδή τόλμησες να πεις τη γνώμη σου ή την άποψή σου, την αλήθεια σου με την κοινικότητα που σε διακατέχει, και επίσης θαυμάζω. Δεν είμαι κοινικός, είμαι σατιριστής. Δεν είμαι κοινικός, δηλαδή δεν θα πηγώσω έναν άνθρωπο, δεν θα βγω να πω για έναν καλλιτέχνη που έμαθα σήμερα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει καρκίνο. Ενθυκτοδός, παρόλο ότι αμόλυσε εκατομμύρια παπαριές το τελευταίο διάστημα, δεν κοπάναγα, γιατί τον εκτιμώ, και σήμερα που έμαθα δυστυχώς ότι είναι ότι ασθενή, είπα, κοίταξε, το ενστικτό μου με έσπρωξε καταρχήν σε γενικές γραμμές. Σπανίως θα θίξω έναν καλλιτέχνη. Θα θίξω μια πολιτική, θα θίξω, ξέρεις πάρα πολύ καλά, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, ότι παρόλο ότι κατηγορούμε για Σιριζέως και το θεωρώ και πάρα πολύ άκομψο να βγω και να λέω, αχ, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, το έχουμε πει και στο web που είχαμε κάνει παρέα. Στην τηλεοπτική. Στο διάστημα που ήμουνα στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους άφησα σε χλωρό κλαρί εξού, και η μισή από το ΣΥΡΙΖΑ με συχαίνονται και η άλλη μισή με εκτιμάνε ακριβώς για αυτό το λόγο. Λοιπόν, δεν μπορεί, θα πω κάτι για τον κόσμο που με αγαπάει και που ακούει τα τραγούδια μου και που τα λοιπά, γιατί σηκώθηκε και γι' αυτό πολύ αέρας τελευταία. Για να μπορείς να λες ευθαρσώς τη γνώμη σου, δεν πρέπει να χρωστάς σε κανένα αφεντικό. Νόμος. Σέβομαι πολύ και κάποια αφεντικά, δηλαδή όπως σέβομαι και τους ανθρώπους των media που έχουν δάνεια, που έχουν πιστωτικές, που ταΐζουν κόσμο. Σέβομαι τους καναλάρχες που επίσης ταΐζουν κόσμο. Επειδή δεν επικρέμαται η τύχη μου από κανένα τέτοιο μέσον, έχω την άνεση, αυτό που μου έχει πει ο Μάνος Χατζηδάκης και το οποίο το κουβαλάω πάντα σταθερή μου αποσκευή. Ο επώνυμος δικαιούται και οφείλει να διατυπώνει δημόσια
αυτό που ο ανώνυμος αδυνατεί. Στο δημόσιο λόγο μας λοιπόν δεν κάνω τον έξυπνο. Δεν κάνω τον έξυπνο. Ξυπνά και έχω στην έννοια μου τον κόσμο, γιατί ξέρω ότι η δουλειά μας, σε εισαγωγικά, όσο χρήσιμη και να είναι, είναι το ίδιο άχρηστη. Δεν φτιάχνουμε ψωμί, δεν χτίζουμε σπίτια. Διαμορφώνουμε ιδέες μέσα από την τέχνη. Και πώς αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει αν οι άνθρωποι που είναι οι καλλιτέχνες, που είναι η ίδια η τέχνη, δεν είχαν άποψη? Δεν μπορώ τη βούβα. Ναι. Δεν την μπορώ. Δεν είναι στο πετσί μου. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Δεν μπορώ να σοπάσω όταν βλέπω αυτό που γίνεται, ας πούμε, να εκθέτει κόσμο και δικαιοσύνη, ας πούμε. Η ερώτησή μου λοιπόν για το αν μετανιώνεις δεν είναι για το αν μετανιώνεις για τις αντιδράσεις που μετά προκαλούν κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις σου. Αντέχω. Αυτό το ξέρω. Είμαι Αναρωτιέμαι αν μετανιώνεις. Είμαι συνηθισμένος στη χυδαιότητα. Που δεν γίνονται αντιληπτές οι ιδέες σου ή αυτό που βλέπεις. Γιατί γίνεται και πάρα πολύ. Ο πλατής κόσμος, το πλατή κοινό, ο κόσμος που αγαπάει τη μουσική μου, που αγαπάει τα τραγούδια μου, ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν κοροϊδεύεται ο κόσμος, Μαρία μου. Ναι, και το αποδεικνύει αυτό βέβαια. Ένας καλλιτέχνης που ζει στα 55 τετραγωνικά με χαμηλό λογαριασμό στην τράπεζα, που εύκολο ο Πάσαης μπορεί να τον ανακαλύψει, όσο και να το χτυπήσεις, ο κόσμος την αλήθεια την ξέρει. Παίζει ρόλο, πιστεύεις, δηλαδή, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων στη στάση ενός καλλιτέχνη απέναντι στην κοινωνία? Καταπληκτική ερώτηση. Μου έδωσες πάσα, δεν την είχα. Ξέρεις ότι δεν έχω γενικά ερωτήσεις μπροστά μου. Δεν παίζει ρόλο, γιατί έχουμε παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή γίνεται στη Γαλλία ένα κίνημα για την... δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, για τον πλανήτη, που πάρα πολλοί διάσημοι ηθοποιοί, φαντάζομαι υψηλόμισθοι, έχουν πάρει μέρος. Βλέπουμε στην Αμερική τα ίδια. Όχι. Κανονικά θα έπρεπε όχι. Είναι θέμα ιδεών. Αλλά και εδώ στη χώρα μας, για να θυμίσω ωραίες στιγμές, θα πω κάτι, Μαρία, το οποίο θα γελάσει πάρα πολύ. Στα χρόνια της νεότητάς μου, ο ήχος της διαδήλωσης, της κανονικής διαδήλωσης, είχε αυτό το ρυθμό. Σήμερα ακούς. Είναι σαν η διαδήλωση αιτήματος να έχει πάρει χούφτα τα Ζαμάξ. Πόσο δίκιο έχεις. Να, γι' αυτό τα τέτοια λες και μετά γίνεται... Εμένα με εντυπωσιάζει, επειδή αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον ήχο του 73 τον έχω στα αυτιά μου. Ήμουν 20 χρόνων παιδί. Δεν λέμε ηλικίες και κιλά εδώ πέρα. Δεν τρέχει είναι... τίποτα. Ναι, να το ξέρω. Τα πω, όχι. Τον ήχο του 73, του 74 της μεταπολίτευσης τα έχω ζήσει. Με τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, τα κλάματα της υποδοχής του Καραμαλή και της Μελίνας από το Παρίσι και τα λοιπά, ήμασταν δίπλα στην Ανοβούλα. Μέναμε και τρέχαμε τα αυτοκίνητα. Τα έχω δει. Όπως είδα μετά και όλη αυτή τη γενιά των αποκατεστημένων, και όχι αυτών που είχε φάει μούρι του χώμα, να γίνονται εξουσία και να μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα στα κόλπα. Όπως είδαμε και την... και τη συνθήκη του ΣΥΡΙΖΑ εξουσία, που από το άμαθο μπήκανε στο πατριντή, δεν φάγανε, αλλά κάνανε άκομψα πράγματα πάρα πολύ. Λυπάμαι, είμαι καλλιτέχνης. Θυμάσαι το επεισόδιο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο, που ανέβηκα με τη Συμφωνική αυτή την ωραία βραδιά που κάναμε στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο. Μοναδική. Αυτόν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αυτόν τον κύριο Σιμόπουλο, όπως τον είπαμε,
που βγήκε και καλούσε τον κόσμο να μην έρθει. Και πόσο ωραία ένας επίσης νεοδημοκράτης, σοβαρός άνθρωπος νεότατος, την άλλη μέρα το πρωί στην ημερίδα ο Τζιτζικός σας τον έβαλε στη θέση του. Άρα δεν είναι θέμα κομμάτων. Πίστεψέ με, για μένα είναι θέμα ανθρώπων. Και έτσι θα έπρεπε να είναι. Είναι θέμα ανθρώπων. Δηλαδή δεν ξέρω αν ο ιστορικός του μέλλοντος, αν δεν είναι paying role, δηλαδή μισθωτός, γιατί τον υποψιάζομαι τον ιστορικό του μέλλοντος, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η καταγραφή της ιστορίας. Δεν ξέρω. Έχω υποψίες για αυτό τον ιστορικό. Δεν ξέρω μέσα στην κυβερνητική ιστορία της Ελλάδος τι θέση θα έχουν η κυρία Μεντώνη ή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σταμάτη, η καραμέλα είναι η καραμέλα, αυτό που έλεγε παστίλια για τον πόνο του αλλού, είναι η καραμέλα για τον το πόνο μας. Το έγραψα για μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, με την οποία αυτό το δίμηνο είχαμε μια σπουδαία διαδικτυακή σχέση, η οποία αναπτύχθηκε, ήμασταν φίλοι αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Η ανάγκη μας ένωσε πολύ και της είπα κάποια στιγμή θα γράφω ένα τραγούδι κάθε δύο μέρες και το έκανα. Αυτό λοιπόν είναι για αυτήν. Και κάθε πιστεύω... δύο μέρες και ένα τραγούδι για μένα δεν έγραψες. Όχι, δεν ήταν όλα για αυτήν. Αυτό είναι για αυτήν. Αυτό είναι για αυτήν. Και είναι πολύ ωραίο γιατί γεννηθήκανε πολύ ωραία τραγούδια αυτές τις μέρες. Και τώρα πρώτο Θεός που λιγάκι... Εγώ δεν έβγαινα και από το σπίτι, Μαρία. Ούτως ή άλλως, το ξέρω. Φέτος, είσαι άνθρωπος που ναι, δεν έβγαινα από το σπίτι, έβγαινα μόνο για τη δουλειά. Φέτος ήμουν δηλαδή σχετικά προβαρισμένος για την καραντίνα. Τώρα που αρχίζουμε και βγαίνουμε, είναι ώρα να μοιράσω και τα τραγούδια αυτά στις φωνές που θέλω να τα πούνε, να τα φτιάξω έτσι όμορφα. Αν και αυτοί έχουν μια γοητεία έτσι όπως είναι πρόχειρα στο σπίτι με το πιάνο, αλλά θέλω να τα αφήσουμε πίσω σαν αχνάρια. Άννα μου δώσεις πόπο, μπορούσα να δουν δάκρυα. Ναι. Τα αχνάρια του καιρού. Τα αχνάρια, κοίταξε, αυτά τώρα που έχεις γράψει αυτούς τους δύο μήνες της καραντίνας, νομίζω ότι από μόνα τους είναι μια... καταγραφή της ιστορίας και μια αυτόνομη δουλειά. Δεν θέλω να τα πω τα τραγούδια της καραντίνας, γιατί σε κάποια χρόνια αν επιζήσουν αυτά τα τραγούδια, πιστεύω να έχουμε ξεχάσει την καραντίνα και να θυμόμαστε το φως, το οποίο χρειάστηκε πάρα πολλές φορές σε αυτό το διάστημα να προσευχηθώ στο φως και να ζητήσω από το φως να κρατήσει τις καρδιές μας, όχι μόνο τη δικιά μου, όλων μας, ψηλά. Σταμάτη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ, γιατί πάλι με έκανες να κλαίω. Ξέρεις ότι δεν το θέλω. Θέλω να κλαίμε μόνο από δάκρυα. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι κάθαρση, αλλά θέλω να τρέχουν μόνο δάκρυα από τα γέλια. Αυτά που κάνουμε όταν σχολιάζουμε αυτά τα πράγματα γύρω μας, τα οποία δεν είναι τόσο τραγικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ζωντανοί και μαχόμαστε για το καλύτερο. Τέλος. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταμάτη, για όλα αυτά που μας έχεις προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια και έχεις συνοδεύσει κάθε μοναδική στιγμή του καθενός. Ευχαριστώ.